Μπαου, 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 μπαου. Like, subscribe. Ναι, μωράκι μου, είσαι μια κούκλα. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Τι κάνουμε? Η ώρα είναι 8 και 50 το πρωί. Μαντέψτε ποιος είναι σερή, εγώ. Αλλά είμαι σερή γιατί έκανα μια πατάτα. Εγώ ήθελα να κοιμηθώ 8 το βράδυ κατά τις 3 η ώρα και κατάφερα και διέγραψα. Ακούστε, το IP του υπολογιστή μου. Ναι. Διέγραψα το IP του υπολογιστή μου και έψαχνα 3 ώρες πώς και πού μπαίνει το IP και δεν ήξερα καν ότι είχα διαγράψει το IP. Έπρεπε να ανακαλύψω ότι έχω διαγράψει το IP. Καθόμουν 3 ώρες και έπαιζα με τα settings. Αλλά το βρήκα όλο και το έφτιαξα. Βέβαια το έφτιαξα 7 η ώρα το πρωί, οπότε γι' αυτό τώρα είμαι σερή. Αλλά δεν έχει να λέει. Δεν έχει να λέει. Σήμερα έχω κλείσει ένα καθαρισμό προσώπου και πρέπει να κατέβω κέντρο. Μόνο που επίσης σήμερα είναι 17 Νοέμβρη. Βρήκα την τέλεια μέρα να το κλείσω. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι σκηνικά και τέτοια γίνονται μετά τις 18:30. Θα δούμε βασικά. Πάμε να δούμε άμα έχουμε σκηνικά σήμερα ή τη βγάλουμε έτσι φλου. Την όμορφη Θεσσαλονίκη. Το έχω λίγο στο μυαλό μου. Καλήσει, πλάκα, πλάκα λες. Να πάθουμε τίποτα. Ξέρετε ότι Καλήσει κοιμάται πάνω από... Πόσες ώρες κοιμάς? Κοιμάται... Σίγουρα κοιμάται 20 ώρες. Ήρθε η ώρα να βγούμε από το σπίτι. Θα κρυώσω μόνο με αυτό. Δείτε το λόγο που βάζω πάντα πούδρα. Δεν είναι ότι εγώ είμαι τρελή. Με τόσο ring light γενικά και φώτα είμαι σαν ιδρωμένη, κουρασμένη και αυτά. Ενώ όταν βάζεις πούδρα, παπαπαπαου, έρχετε και ισορροπείτε. Μόλις έξα stream, πήγε γαμό. Πήγε με άρεσε το 10, 11. Καλά πάνε τα stream. Το YouTube πώς θα σπρώξουμε. Ξέρετε τι, με έπιασε, δεν χρειάζεται να πω για το φωτισμό του δωματίου. Οκ, δείτε. Χάλια. Θα ανοίξω ring light. Γενικά, εγώ αναπνέω και ring light. Ζω για ring light. Καταλάβατε? Α, έχω ξεχάσει να στρώσω και το κρεβάτι μου. Θα τα αφήσω έτσι τώρα, οκ. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Το βλέπετε. Αυτό μου έχει σώσει όλη τη ζωή. Δείτε. Δεν ξέρω. Θυμάμαι που έλεγα τόσο καιρό, αν δεν έχει χειμωνιάσει, δεν μου αρέσει η ζέστη, ψέματα, ό,τι είπα, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Δεν μου αρέσει το κρύο, το συχαίνουμε. Θέλω να είναι για πάντα καλοκαίρι. Εντάξει, όχι καλοκαίρι να υδρώνεις, αλλά όχι και αυτό, αυτό το πράγμα που γκαγκανιάζεις. Με βλέπετε με το κοντό που είμαι cool, έτσι, μπα μπα μπα, πάω πάνω κάτω με το κοντό. Το έχω δαγκώσει. Απλά έκανα μια μαλακία. Βασικά δεν έκανα μαλακία, θα σας πω. Τις προάλλες με έπιασε ένα... Πώς να σας το πω. Γενικά προσπαθώ να οργανωθώ σε όλες τις καταστάσεις και τις περιόδους ζωής. Το έχουμε? Το έχουμε. Και δεν ξέρω τι με έπιασε. Που δεν με έπιασε εκείνη τη στιγμή και τώρα μου φύγει. Ακόμα το έχω. Δεν μου αρέσουν τα χρώματα. Όταν λέω ότι δεν μου αρέσουν τα χρώματα, εννοώ ότι δεν μου αρέσουν τα χρώματα. Μου αρέσει το μαύρο και το άσπρο. Και το γκρι. Αυτά τα τρία. Όχι ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Καμία σχέση. Που ψυχολογία είμαστε έτσι. Μπαου, 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 μπαου. 10 στα 10 ψυχολογία, οκ. Δεν μου αρέσει να τα φοράω σαν ρούχα. Οπότε άνοιξα την ντουλάπα μου και ό,τι δεν ήταν μαύρο, άσπρο και γκρι. Δεν υπάρχει πια μέσα στην ντουλάπα μου. Θα σας δείξω. Από μακριά θα σας δείξω. Αυτή είναι η ντουλάπα μου. Και αυτά είναι τα ρούχα μου. Είπα ένα ψέμα. Όλη μου ντουλάπα είναι μαύρη, άσπρη, ροζ. Το ροζ δεν το πετάμε. Δεν έχω πιο πολλά βασικά. Έχω μόνο ένα ροζ φούτερ, μία ροζ ζακέτα, ένα ροζ τοπ και άλλο ένα ροζ φούτερ. Και ένα μοβ ροζ και ένα μπλε. Που αυτό το μπλε, μην λέμε τα ίδια, ήταν από δύο προηγούμενα βίντεο που έχω πει ότι το έχω σαν στόχο να μπω εδώ μέσα, γιατί για να μπει σε αυτό το φόρεμα πρέπει να είσαι 50 κιλά. Όχι ότι χαίρεσαι με τη χαρά μου που βλέπω αυτό το φόρεμα, cool ρε παιδί, απλά κατάλαβες. Και που λέτε, η ντουλάπα μου άδειασε, τώρα
Εντάξει, δεν άδειασε, άδειασε. Απλά καταλάβατε, είμαι με το κοντό. Ό,τι καταλάβατε. Ζαχαρωτό μου. Και βάση περιπτώσει, δεν μου αρέσει καθόλου το κρύο. Τώρα πάμε να κλείσουμε το ring light. Οπότε είμαι όλη μέρα σαν τον Ποκοπίκο έτσι. Παπαπαου, δείτε. Ουμπαμπού. Και άμα κάνει και πάρα πολύ κρύο, βάζεις την κουκούλα, το κουμπώνεις αυτό έτσι, πολύ έτσι. Και κάθεσαι έτσι στην καρέκλα όταν κάθομαι στο γραφείο ή κάνω στο γραφείο ή στο γραφείο, καταλάβατε. Οπότε ναι. Τις προάλλες έβαφα τα μαλλιά μου και έκανα μια πατάτα. Μπορεί να έβαψα κατά λάθος τον τοίχο του μπάνιου, μπλε. Δεν το έχω πει βέβαια ακόμα στην καλή μου αδελφή που μένουμε μαζί, αλλά δεν το έχω πει γιατί ελπίζω μέχρι να έρθει να έχω καταφέρει να το βγάλω με κάποιο τρόπο. Προς το παρόν έχω βάλει φέρι, μαλακτικό, ινόπνευμα, σαμπουάν, ό,τι απορριπαντικό υπήρχε μέσα στο μπάνιο και δεν φεύγει. Χλωρίνη, το είπα, δεν θυμάμαι. Και ελπίζω να καταφέρω να το βγάλω, να σας το δείξω. Λοιπόν. Α, βασικά το θυμάμαι χειρότερο. Το περισσότερο έχει φύγει, έχει μείνει μόνο λίγο. Έχει μείνει μόνο αυτό. Εντάξει, μόνο αυτό και αυτό. Και αυτό. Εντάξει, μπορεί και αυτό. Εντάξει, μπορεί και λίγο εδώ. Και εδώ και εδώ και εδώ. Αυτό. Και άντε και αυτό. Και αυτά. Άλλα λάθη γίνονται. Αλλά πείτε και στα comment. Λάθη γίνονται. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να μας ξεφύγει και λίγο μια μπογιά στον τοίχο. Πείτε στα comment ότι λάθη συμβαίνουν και όλα αυτά. Και ότι είναι ανθρώπινα. Okay. Οπότε πάρα πολύ ωραία. Μωρό μου, τι κάνεις? Καλή, δεν σου χτένεις αγάπη τα μαλάκια σου. Ναι, μωράκι μου, είσαι μια κούκλα. Τι στήρα που γίνανε τα μαλάκια σου. Μωρό μου, είσαι μια κούκλα. Ναι, μωρό μου. Ναι, αγάπη μου. Οπότε that's it, τώρα θα κάτσω να κάνω edit αυτό το βίντεο που βλέπετε. Σας μιλάω από το edit αυτή τη στιγμή, βασικά δεν το έχω αρχίσει ακόμα, αλλά ναι. Like, subscribe, γιατί εμένα αυτή τη στιγμή θα μου πάρει πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν σας νοιάζει πολύ. Και τα λέμε πάρα 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 πάρα.